το 1. Με το 2. Με το 3. Σε αυτό το σημείο μάθαμε το φίλο του παιδιού. Το ταξίδι όμως ξεκίνησε την προηγούμενη μέρα, κάπως έτσι. Later. Τι πιστεύεις ότι έχουμε? Πότε ξεκινάμε? Έχουμε ξεκινήσει. Έχουμε ήδη ξεκινήσει. Λοιπόν, τι πιστεύω? Εντάξει, δεν πιστεύω ότι έχει σημασία το τι πιστεύω ότι είναι. Σημασία έχει ότι όταν θα δεις αυτό το βίντεο, επειδή θα είσαι δίπλα γείτονας ή γειτόνισσα, καλώς να έρχεσαι δίπλα και να πίνουμε κανένα καφέ μαζί και να μου λες αν χρειαστείς τίποτα σε βοήθεια. Εκεί θα είμαι εγώ. Θείος, νονός, φίλος, αδερφός, εδώ. Εσύ τι πιστεύεις ότι έχουμε? Λοιπόν, εγώ ξέρω τι είσαι. Ναι. Θα σου ευχηθώ υγεία και τα υπόλοιπα θα τα πούμε όταν έρθεις. Τώρα που το έχεις μέσα στην κοιλιά σου, έτσι, είναι εδώ πέρα. Εδώ μέσα είσαι. Τι πιστεύεις ότι είναι? Εγώ πιστεύω ότι είναι αγόρι. Δεν ξέρω. Αγόρι έχεις? Έτσι είναι, αγορομάνα είμαι εγώ, ναι. Έτσι νιώθω. Αλλά ό,τι και να είναι, γερό να είναι, καλό τείχο να είναι και πάντα το αγαπάω πολύ. Εγώ δεν θα πω αερολογίες, εγώ πιστεύω ότι είναι... πιστεύω ότι έχουμε... Λοιπόν, το πρώτο μας παιδί είναι αγοράκι. Είναι ο Οδυσσέας, είναι 3,5 χρονών. Έτσι, ο παιδαράς μας αυτός ο μικρός. Και πιστεύω ότι το δεύτερο μας παιδί είναι κοριτσάκι. Αγοράκι, τι πιστεύεις ότι είναι, αγόρι ή κορίτσι? Κορίτσι. Κορίτσι, να το είπε και ο Οδυσσέας μου! Αγόρι! Αγόρι, αγόρι πιστεύεις ότι έχουμε? Ναι. Εσύ θέλεις αγόρι να έχουμε ή κορίτσι? Αλήξη. Το 1, με το 2, με το 3. Κοριτσάκι, κοριτσάκι, κοριτσάκι. Κάτι κόρη. Πού είναι η Πελώνα? Εσύ, το έλεγε. Κι άλλη. Αυτό που λένε ότι όσο πιο στρόγγυλη η κοιλιά
Τελικά είναι κορίτσι. Πάω από το ιατρείο. Κατεβαίνω κάτω και ανοίγω το φάκελο. Περιτώ να σου πω ότι έκανα σαν χαζί μέσα στον δρόμο. Δεν το πιστεύω. Μετά πάτησα κάτι κλάματα γιατί συγκινήθηκα με τη φίλη μου. Και αν συμφωνεί η μαμά και ο μπαμπάς να γίνω νονά. Εγώ συμφωνώ! Ο Μπίλης δεν ξέρω γιατί... Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Της πρόβλημα. Είμαι νονά. Ναι! Λοιπόν, εγώ είμαι νονά της συμφοράς, αλλά να ξέρεις θα είμαι πάντα δίπλα σου. Ό,τι χρειαστείς. Και είναι η κολλητή μου, αδερφή μου, πάντα θέλει στη ζωή μου, οπότε... Και το όνομά της.